Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει κανείς όταν ανοίξει τις βρύσες στους κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου, γεγονός που όπως είναι εύλογο δημιουργεί ανησυχία. Για το θέμα ενημερώθηκε από το κανάλι 6 η ΔΕΙΑΞ, η οποία ωστόσο από τα δείγματα που πήρε φαίνεται πως το πρόβλημα έγινε στη σωληνός των εγκαταστάσεων, αφού το νερό που πήρε από έξω η επιχείρηση φαίνεται πως είναι καθαρό, αν και ξεκάθαρη απάντηση θα δώσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Μετά την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και μας παρουσιάσατε το θέμα που ενέκυψε στο Πανεπιστήμιο, συνεργείο της ΔΕΙΑΞ πήγε και μας ενδιέφερε καταρχάς να δούμε αν η παροχή, αν το νερό που μπαίνει στο Πανεπιστήμιο από παροχές της ΔΕΙΑΞ είναι καθαρό. Συνεργείο της ΔΕΙΑΞ πήγε, έκανε κάποιες προεργασίες στον αγωγό απ' έξω, βάλαμε μία βάνα για να μπορέσουμε να πάρουμε δείγμα νερού. Το πήραμε το δείγμα, φαίνεται οπτικά ότι είναι πεντακάθαρο. Έχουμε βέβαια το δείγμα στο γραφείο το δικό μου είναι, θα το στείλουμε και για εξέταση χημική. Από ό,τι μου είπαν τα συνεργεία, το πρόβλημα προκύπτει μέσα στο Πανεπιστήμιο και μου εξήγησαν το λόγο γιατί παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές σωληνώσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι σωληνώσεις έχουν μεγάλη διάμετρο. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι οι σωληνώσεις είναι γαλβανιζέ, οπότε κάθε σκουριά που επικάθεται στις σωληνώσεις με την πρώτη ροή του νερού φεύγει. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις που σας είπα έχουν σαν αποτέλεσμα το νερό να είναι εν δυνάμει στάσιμο. Δεν κυκλοφορεί πολύ ή ρέει με πολύ μεγάλη, χωρίς μεγάλη πίεση, και δημιουργείται αυτή η κατάσταση με το χρώμα που είδατε κι εσείς. Είμαστε σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση με τους τεχνικούς του Πανεπιστημίου να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αν χρειαστούν τη συμπαράσταση τη δική μας θα τους τη δώσουμε. Αλλά είναι καθαρό θέμα εσωτερικό του Πανεπιστημίου να επιληφθεί για να εκλείψει αυτό το πρόβλημα όσον αφορά το χρώμα. Εμείς θα πάρουμε και δείγματα από το νερό του Πανεπιστημίου, θα το στείλουμε στο χημείο να δούμε αν εκτός από το χρώμα είναι και επικίνδυνο για την ίδρυυση και για τη σύντηση των φοιτητών. Βέβαια, αν τελικά το πρόβλημα έγκυται στις σωληνώσεις, η ευθύνη βαραίνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο και θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα προκειμένου να αντικατασταθούν ώστε να μην υπάρξει ζήτημα υγείας των φοιτητών και του προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής.